Κυρίες και κύριοι, το Δημοτικό Σύμβουλο, πρώην Αντιδήμαρχο, τον κύριο Παπαδοπετράκη, ο οποίος είναι εδώ μαζί μας, διότι ήταν ένας από τους ανθρώπους που απέτρεψε, να το πω, μαζί και με κάποιους άλλους συμπολίτες μας, γιατί ήταν έτσι ξαφνικό το όλο θέμα των ανεμογεννητριών, πιο συγκεκριμένα του ανεμολογικού ιστού, που είχε προσπαθήσει ξανά η ίδια εταιρεία να τοποθετήσει τη θρυπτή. Να τον καλημερίσω. Καλημέρα, κύριε Παπαδοπετράκη. Καλημέρα. Να είστε καλά. Για δώστε μας έτσι το κλίμα από τη χθεσινή αναστάτωση εκεί στη Θρυπτή, με τα φορτηγά που προσπάθησαν να φτάσουν στην κορυφή, δεν έφτασαν, έμεινε μέχρι τον οικισμό, αν το κατάλαβα σωστά. Ναι, σωστά. Λοιπόν, εξήγησα εγώ το μεσημεράκι σε ένα δημοσίευμα ότι πρόκειται να βάλουν το νηστό πάνω στην Παπούρα. Mm-hmm. Οπότε ήρθα σε επικοινωνία αμέσως με τον πρόεδρο της κοινότητας, τον Παναγιώτη Πουλιωτάκη. Mm-hmm. Και πήγαμε επί τόπου. Ήταν εκεί ένας υπεύθυνος από το συνεργείο. Του ζήτησα άδειες κτλ. Δεν είχε τίποτε ιδιαίτερες άδειες. Μια άδεια από την αεροπορία είχε και από το δασαρχείο. Και του παραγωγή λέω, θα σταματήσετε επί τόπου της εργασίας, θα κάνετε, πάρετε και φύγετε. Εμείς εμένα υπέρχομαι από την Αθήνα, από την εταιρεία της συγκεκριμένη, οπότε τα παιδιά τους μάζεψαν τα πράγματα, τα εργαλεία τους και αποχώρησαν από την τρεπτή. Μετά από αρκετή διαπραγμάτευση, από ό,τι κατάλαβα, δηλαδή δεν ήταν... Ανέβηκαν, σηκώθηκαν λίγο και οι τόνοι, ήταν και ο πρόεδρος της θρυπτής, ο κ. Χαμηλός, το μάθαμε κι εμείς. Εγώ και ο πρόεδρος κοινότητας ήμασταν ο Μανώλης Κρυντάκης, δυο μας. Ναι, τέλος πάντων. Ήταν το δύσμα της κυρία Πρέπιτσα μετά, σημασία έχει, το αποτέλεσμα να σημασία έχει, ότι αποτρέψαμε να γίνει η αρχή για να βγουν ανεμογεννήτριες στα βουνά μας, διότι εμείς τους είπα ότι έχουμε πάρει και απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ότι είμαστε κατά της συγκεκριμένης επένδυσης και αντ' αυτού συγκεκριμένα είχαμε κάνει πρόταση και είχαμε πει ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο λέμε ναι σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά όχι προς όφελος των μεγάλων επενδυτών. Και αντ' αυτού λέμε να είχαν πει τότε να δοθούν και άδειες είτε στους αγρότες της Ιεράπετρας είτε στους δημότες της Ιεράπετρας να βάλουν φωτοβολταϊκά στις στέγες, έτσι ώστε να επωφεληθούν το όλο εγχείρημα οι δημότες της Ιεράπετρας, οι αγρότες της Ιεράπετρας. Παραμένοντας τα μάλαγα τα βουνά μας για τις επόμενες γενιές. Τώρα, τι διασφαλίζει ότι δεν θα επανέλθουν όλες αυτές οι διαδικασίες έτσι ώστε να εγκατασταθούν εκεί και θα αλλάξει αυτό το δεδομένο το οποίο έχει, όπως είπατε και εσείς, άδειες και από το δασαρχείο και από την αεροπορία? Τι είναι αυτό που το διασφαλίζει, δεν θα επαναληφθεί αυτή η προσπάθεια? Δεν θα ξανάρθουν δηλαδή, δεν θα ξαναγίνει προσπάθεια? Εγώ αυτό δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να το διαβεβαιώσω. Δεν θα έρθουν, αλλά θα τοπική κοινωνία, όλους εμάς, το Δήμο της Ιεράπετρας, σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έχω πάρει, θα μας βγουν αντίθετος με αυτό το εγχείρημα. Μάλιστα. Οπότε απετράπη προσωρινά, καταλαβαίνω, γιατί εντάξει, ήταν να περάσει και χθες ένα νομοσχέδιο για την απελευθέρωση των Natura από τέτοιες καταστάσεις. Δεν ξέρω αν ψηφίστηκε χθες από τη Βουλή ή το περιμένουμε, που ανοίγει το δρόμο και εξάλλου έχει πάρει και άδεια από το δασαρχείο, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Τώρα, από τη μια, κύριε Παπαδοπετράκη, θέλουμε, λέμε τώρα, φτηνή ενέργεια και από την άλλη δεν θέλουμε ανεμογεννήτριες. Τι λέμε σε αυτό? Όχι, εμείς λέμε ότι λέμε ναι σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αλλά αντί να τοποθετούν ανεμογεννήτριες στα βουνά μας, λέμε αντ' αυτού να δοθούν άδειες σε οικιακούς πελάτες, σε αγρότες που έχουν τόσα θερμοκήπια και να δοθούν άδειες για να μπουν φωτοβολταϊκά. Άρα λέμε λοιπόν, ή στο βόρειο προσανατολισμό του θερμοκήπιου, που δεν υπάρχει πρόβλημα χείασης,
με συμβατικά κανονικά πλαίσια φωτοβολταϊκά, οπότε δεν έχουμε και κανένα πρόβλημα. Έτσι, άρα λέμε ναι στις ΑΠΕ, όχι στις ΒΑΠΕ. ΒΑΠΕ, δηλαδή βιομηχανικές. Ναι, βιομηχανικές, ας το πούμε, ναι. Ας το πούμε και έτσι. Ναι. Εμείς λέμε ναι προς όφελος των, των δημοτών, των πολιτών και όχι των μεγάλων εταιριών. Δηλαδή τώρα να έρθει η Τέρνα τώρα και να μου γεμίσει τα βουνά μου στο Δήμο Ιεράπετρας, στην κοινότητα κάτω χωριού, στην κοινότητα Καβουσίου ή στην κοινότητα Χριστού ή οπουδήποτε αλλού να μου βάλει ανεμογεννήτριες για να πάρει τι, να πάρει δήμος ένα 30%. Όχι, δεν το δεχόμαστε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Υπέρ του λαού λοιπόν, κύριε Παπαδοπετράκη, έτσι, ο κόσμος μας εδώ τώρα ανοίγει και ένα πρόγραμμα σε λίγες μέρες που έχει να κάνει με τη στέγη, τα φωτοβολταϊκά στη στέγη. Είμαστε υπέρ αυτού, όχι όμως υπέρ των ΒΑΠΕ. Δηλαδή, βέβαια όλα οδηγούν εκεί. Έτσι, ειδικά εμείς στον κάμπο της Ιεράπετρας που έχουμε 15.000 περίπου στρέμματα θερμοκήπια. Σε κάθε ένα κλήρο, αν τοποθετηθεί ένα δεκαράκι φωτοβολταϊκό, το οποίο αν θα τοποθετηθεί στο βόρειο προσανατολισμό του θερμοκηπίου, έτσι ώστε να μην έχουμε πρόβλημα σχίασης με συμβατικά φωτοβολταϊκά, αυτό δεν θα φαίνεται πουθενά να έχει αυτή την οπτική ρήπανση, έστω ή οποιαδήποτε ρήπανση προκαλεί κάποιο φωτοβολταϊκό, που δεν προκαλεί, ό,τι προκαλεί τέλος πάντων. Δηλαδή, σε συγκεκριμένες περιοχές όπου υπάρχουν τα θερμοκήπια δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα έξτρα, έτσι. Οπότε ας τοποθετηθούν εκεί και θα αφήσουν τα βουνά αμάλαγα για τις επόμενες γενιές. Μάλιστα. Έτσι, όπως θα λέγαμε, εμείς δεν θα τα παραδώσουμε. Ωραία. Ο σκός του άλλου βέβαια άνοιξε και με την τοποθέτηση του Δημοτικού Συμβουλίου σε προηγούμενη κατάσταση εκεί στην Επισκοπή, που εκεί η απόφαση ήταν εμείς είμαστε με την νομότητα, θυμάστε. Έτσι, ό,τι είναι νόμο, άρα και στην προκειμένη περίπτωση νόμιμο είναι. Δηλαδή όχι, έχει πάρει άδειες, καταλαβαίνετε. Οπότε, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή είναι λίγο αντιφατικό, δεν λέω για εσάς, λέω το Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχετε, αλλά για τη συλλογική απόφαση, την πλειοψηφία τέλος πάντων, ότι ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο, η πλειοψηφία, είχε πει ναι τότε στις ανεμογεννήτριες επισκοπής, έτσι, τοποθετήθηκαν, διότι ήταν νόμιμες. Και είναι υπέρ της νομιμότητας. Το θυμάστε, αυτή ήταν η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε προηγούμενη φάση. Από εκεί δεν πιστεύετε όμως ότι άνοιξε ο ασκός του αιώλου να μπουν και άλλες ανεμογεννήτριες? Δεν το θυμάμαι αυτή την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εγώ ξέρω ότι για τη συγκεκριμένη επένδυση στη θρηπτή, αυτό που έχουμε πει, ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο, είμαστε κατά. Μάλιστα. Είμαστε κατά τη συγκεκριμένη επένδυση και για οποιαδήποτε επένδυση στα βουνά τη Ιεράπετρα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, το κρατάμε αυτό, κύριε Παπαδοπετράκη. Και ανταυτού έχω κάνει και πρόταση. Σας είπα και πριν, τοποθέτηση φωτοβολταϊκών, να δουν άδειες να τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά στα θερμοκήπια, στις αγροτικές περιοχές. Τότε μάλιστα είχαν περάσει και τότε που διαμορφωνόταν η υπουργική απόφαση με τα συνορμόδια Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης Οικονομικών και περιβάλλοντος, είχα πάρει απόφαση στο νομικό πρόσωπο περιβάλλον και τους είχαμε πει τώρα που διαμορφώνεται η ΚΙΑ, δώστε άδειες για τα φωτοβολταϊκά στα θερμοκήπια, στις θερμοκηπιακές εκτάσεις. Και το είχα φέρει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, τώρα ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν ξέρω αν το έστειλε τελικά στα συναρμόδια Υπουργεία. Εγώ όμως πήρα την πρωτοβουλία και σαν περιβάλλον την έστειλα στα συναρμόδια Υπουργεία την απόφαση αυτή. Από τότε δεν έχει γίνει βέβαια τίποτα, αλλά επανερχόμαστε και λέμε ότι λέμε ναι στις ΑΠΕ, όπως είπατε κι εσείς, προς όφελος των δημοτών του Δήμου, αλλά όχι προς όφελος των μεγάλων εταιριών που θα έρθουν και θα γεμίσουν τα βουνά και ο τελικός δημότης δεν θα έχει να υποφεληθεί τίποτα, θα έχει να υποφεληθεί ένα 2-3-5% πόσο δίνουν στο Δήμο, έτσι. Και στο Δήμο, και όχι ούτε καν στην κοινότητα που θα μπουν οι ανεμογεννήτριες. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, κύριε Παπαδοπετράκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και εσείς, καλημέρα να έχετε. Λοιπόν, καλημέρα. Αυτά με το...